Αξιότιμη κυρία και κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα παρουσιάσουμε την περίπτωση ενός κοριτσιού ηλικίας 2 ετών, το οποίο αρχικά επισκέφτηκε έναν αλλεργιολόγο λόγω κνησμού από 12 μήνου, αλλά καθώς διαπιστώθηκε η πατομεγαλία και τρανσαμινασεμία, στον έλεγχο ο οποίος δικαίως παραγγέλθηκε, παραπέμφθηκε στη συνέχεια σε παιδογαστρεντερολόγο. Κατά την πρώτη επίσκεψη στην κλινική, καταγράφηκαν ελεύθερο περιγεννητικό ιστορικό, ένα επεισόδιο παροδικής ήπιας τρανσαμινασεμίας σε ηλικία 10 μηνών κατά την πορεία λίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού, ενώ από το οικογενειακό ιστορικό τα στοιχεία τα οποία έπρεπε να κρατήσουμε και τα οποία προέκυψαν μετά από ενδελεχείς και επίμονες ερωτήσεις ήταν το ιστορικό χολόστασης της μητέρας της θείο κοίησης και η χολοκυστεκτομή λόγω χολολιθίασης. Κλινικά, είχαμε ένα κορίτσι φυσιολογικής αύξησης και ανάπτυξης, με μόνο έβριμα την υπατομεγαλία, οπότε προχωρήσαμε στην υπόλοιπη διερεύνηση. Από τον εργαστηριακό έλεγχο, αρχικά, επιβεβαιώθηκε η τρανσαμινασεμία με αυξημένη γάμα GT και φυσιολογικές τιμές από τον υπόλοιπο βιοχημικό έλεγχο, τις ανοσοσφαιρίνες ορού, το αιμοδιάγραμμα και τους χρόνους πήξης, ενώ προχωρώντας πιο ειδικά, ο έλεγχος για πρόσφατη αποδρομούσα λίμωξη από κάποιον υπατοτρόπο ιό ή άλλο παθογόνο, αυτοαντισωμάτων, καθώς και ο μεταβολικός ήταν αρνητικός και με φυσιολογικά επίπεδα σερουλοπλασμίνης και α1 αντιθρυψίνης. Οι απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κλιμακωτά, ανέδειξαν μόνο την αύξηση των ορίων του ύπατος, κάτι το οποίο είχε διαπιστωθεί και κλινικά. Έτσι, έχοντας ένα παιδί με εμένουσα τρανσαμινασεμία και αυξημένη γάμα GT με φυσιολογικές τιμές CPK, χολεριθρίνης, ολικών λευκομάτων, αιμοδιογράμματος, χρόνων πήξης και σερουλοπλασμίνη και έχοντας διενεργήσει τον απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο και αποκλείοντας λιμώδη, ανοσολογικά, μεταβολικά αίτια, την ανεπάρκεια α1 αντιθρυψίνης και την νόσο Γουίλσον, ήταν αναγκαίο να προχωρήσουμε σε βιοψία ύπατος. Παθολογανατομικά, αναδείχθηκε ήπια με μέτρια μη ειδική χρόνια φλεγμονή με ξεσημασμένη ίνωση. Έχοντας όλα αυτά τα ευρήματα στο συγκεκριμένο παιδί, και δεδομένου του θετικού οικογενειακού ιστορικού, οδηγηθήκαμε στη σκέψη του φάσματος της προϊούσας οικογενούς ενδοϊπατικής χολόστασης. Πρόκειται για μια ετερογενή ομάδα σπάνιων διαταραχών του σχηματισμού και της έκρησης σχολής, που χαρακτηρίζονται από ενδοϊπατική χολόσταση και κληρονομούνται με τον αυτοσωματικό υπολοιπόμενο χαρακτήρα. Περιλαμβάνει τρεις τύπους που συσχετίζονται με αντίστοιχες ισάριθμες μεταλλάξεις, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργικότητα συγκεκριμένων υπατοκυταρικών μεταφορέων που συμμετέχουν στο σχηματισμό της σχολής. Ποιον όμως από τους τρεις τύπους έπρεπε να σκεφτούμε? Το θετικό οικογενειακό ιστορικό της μητέρας μας κατήφθηνε στον τύπο 3. Έτσι, ακολουθώντας το συγκεκριμένο διαγνωστικό μονοπάτι στο παιδί με το ιστορικό κνησμού και τρανσαμινασεμίας, με αυξημένη γάμα GT σε συνδυασμό με το θετικό οικογενειακό ιστορικό και έχοντας διενεργήσει τη βιοψία ύπατος, αυτό που έμενε ήταν η ανάλυση του γονιδίου, το οποίο κωδικοποιεί την MDR3 πρωτεΐνη. Πρόκειται ουσιαστικά για το ABCB4 γονίδιο, μεταλλάξεις του οποίου σε ομόζυγη και ετερόζυγη κατάσταση έχουν συσχετιστεί με αρκετές υπατικές νόσου από την νεογνική περίοδο ως την ενήλικο ζωή. Το φάσμα και η βαρύτητα των κλινικών εκδηλώσεων ποικίλουν ανάλογα με το βαθμό μείωσης της δραστικότητας του μεταφορέα, ο οποίος ρυθμίζει την έκρηση των φωσφολιπιδίων στη χολή, που δρούν προστατευτικά στα χολιφόρα έναντι της βλαφτικής δράσης των χολιφόρων οξέων.
Έτσι, προχωρήσαμε στην γονιδιακή ανάλυση, η οποία ανέδειξε ότι οι γονείς ήταν φορείς ο καθένας μιας διαφορετικής μετάλλαξης του συγκεκριμένου γονιδίου, ενώ οι ασθενείς συνδυασμένος ετεροζυγότης για αυτές τις δύο μεταλλάξεις. Θα έλεγε κανείς ότι φτάσαμε στο τέλος, έχοντας διενεργήσει και το γονιδιακό έλεγχο. Έχοντας όμως ήδη αναφέρει την ετερογένεια της κλινικής εικόνας των μεταλλάξεων του συγκεκριμένου γονιδίου, έπρεπε να ψάξουμε και την ασυμπτωματική αδελφή, η οποία είχε ελεύθερο ατομικό ιστορικό, φυσιολογική κλινική εξέταση, φυσιολογικό έλεγχο υπατικής λειτουργίας, αλλά στο υπερηχογράφημα ύπατος αναδείχθηκε ανομοιογένεια και χολική λάσπη. Γεγονότα τα οποία δικαιολογούσαν την περαιτέρω παρακολούθηση, η οποία σε ηλικία 8 ετών ανέδειξε ήπια τρανσαμινασεμία και χολόσταση. Διενεργήθηκε περαιτέρω έλεγχος με φυσιολογικά απεικονιστικά ευρήματα, οπότε ήταν επιβεβλημένο να ολοκληρωθεί η γονιδιακή ανάλυση στη συγκεκριμένη οικογένεια, η οποία ανέδειξε ότι και η μεγάλη αδελφή ήταν συνδυασμένος ετεροζυγότης για τις δύο μεταλλάξεις που έφεραν οι γονείς. Έτσι συμπληρώθηκε το puzzle, έχοντας όμως την μητέρα φορέα μιας μετάλλαξης με ιστορικό ενδοϊπατικής χολόστασης, κύησης και χολολιθίαση, τον πατέρα φορέα μιας άλλης μετάλλαξης ασυμπτωματικό και τα δύο παιδιά φορείς συνδυασμένους ετεροζυγότες των δύο μεταλλάξεων των γονέων, το μεγαλύτερο με ιστορικό χολικής λάσπης και το μικρότερο με ιστορικό υπατικής σύνωσης λόγω χολόστασης. Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι θεραπευτικά. Ακολουθήσαμε τη θεραπευτική επιλογή χορηγώντας ουρσοδεοξυχολικό οξύ, έχοντας βέβαια πάντα στο μυαλό το ενδεχόμενο μελλοντικών θεραπευτικών επιλογών ή μεταμόσχευσης ύπατος, ανάλογα με την ανταπόκριση και την περαιτέρω πορεία. Ευτυχώς, οι ασθενείς αποκρίθηκαν θετικά με ομαλοποίηση των υπατικών ενζήμων και υποστροφή της ανομοιογένειας του ύπατος και της χολικής λάσπης στη δεύτερη ασθενή. Συμπερασματικά, η χολόσταση με αυξημένη γάμα GT και θετικό οικογενειακό ιστορικό χολοστατικής υπατικής νόσου πρέπει να εγείρει την υποψία της προϊούσας οικογενούς ενδοϊπατικής χολόστασης τύπου 3. Το κλινικό φάσμα των υπεύθυνων μεταλλάξεων είναι ευρύ. Είναι σημαντική η έγκαιρη αναγνώριση των ασυμπτωματικών φορέων για την έναρξη θεραπείας, τη γενετική συμβουλευτική, την παρακολούθηση σε μελλοντικές σκίσεις και την αποκάλυψη της λειτουργικής σημασίας των διαφόρων μεταλλάξεων. Και γυρίζοντας το αρχικό σύμπτωμα και παραφράζοντας το ότι ό,τι λάπη δεν είναι χρυσός, κάθε κνισμός δεν είναι αλλεργία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γκίζα για την πολύ όμορφη παρουσίαση του περιστατικού που έχουμε δουλέψει μαζί. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το κοινό? Να ξεκινήσω εγώ με δύο παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Να ρωτήσω, 10 με 15 μιλιγκράμμ στο κιλό στην ενδεδειγμένη δόση. Να πω ότι το τελικό σχόλιο είναι όλα τα λεφτά, διότι ο κνισμός φυσικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να εξάγει κανείς από το ιστορικό της μητέρας. Και φυσικά πάντα σε πολλές περιστατικά από αυτά το PFIC βλέπουμε μητέρες οι οποίες μετά από χρόνια αναφέρουν ότι αναγκάστηκαν να κάνουν μια χολοκυστεκτομή, αναγκάστηκαν ότι τυχαίο έβριγμα βρήκαν χολόλιθους, κάτι που θα μιλήσουμε ίσως αργότερα. Γιατί ο κνισμός συνήθως στην εγκυμοσύνη ερμηνεύεται ως κάτι άλλο. Βλέπουμε από μελέτες τώρα, ξέρουμε ότι η ενδοϊπατική χολόσταση στην έγκυο είναι κάτι πολύ πιο συχνά συνδεδεμένο με μεταλλάξεις του τύπου στο ABCB4 ή και άλλου τύπου ενδοϊπατικής χολόστασης.
και φυσικά στα παιδιά, στα οποία η οικογένεια υπάρχει ένα μέλος που έχει διαγνωστεί με τέτοιου είδου νόσημα, υπάρχει σαφής ένδειξη να τους κάνουμε έναν βασικό έλεγχο στα υπατικά τους ένζυμα και αν υπάρχει κάτι από εκεί, μετά το προχωράμε σε περαιτέρω έλεγχο. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι το τέλος, obviously, για γενετικά, αλλά τα υπατικά τους ένζυμα πρέπει να τα τσεκάρουμε, ενδείκνυται. Κυρία Ρώμα. Κυρία Ρώμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταπληκτικό και πολύ, πολύ διδακτικό το περιστατικό. Περισσότερο τον κύριο Γραμματικό που θα αναρωτήσω. Η χολόσταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι αρκετά συχνή. Ναι. Πότε θα ψάξουμε, και δεν υπάρχει ιστορικό, απλώς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πότε θα ψάξουμε αυτά τα παιδιά και πότε θα φτάσουν, αν είναι φορείς κάποιου γονιδίου παθολογικού, θα δώσουν από τον αδρό έλεγχο, δηλαδή τρανσαμινάσες, γάμα GT. Ποια είναι η ιδανική ηλικία να τα ψάξουμε? Ενημερώνουμε την οικογένεια ότι αφού έχεις κάνει χολόσταση και την αγχώνουμε ότι μπορεί να υπάρχει και κάποια γονιδιακή βλάβη. Ναι. Σίγουρα και πιστεύω ότι αυτό συζητιέται πολύ στα συνέδρια των μεευτήρων γυναικολόγων. Το ρίσκο της ενδοϊπατικής χολόστασης στην εγκυμοσύνη. Πλέον ότι είμαστε πολύ πιο ενήμεροι στο θέμα και οι γυναικολόγοι, οι μεευτήρες αυτοί καθ' αυτοί θα στείλουν από μόνοι τους την έγκυο σε έναν γαστρεντερολόγο ενηλίκων ή παθολόγο ίσως ή υπατολόγο, να κάνει κάποιες βασικές εξετάσεις. Και φυσικά μιλάμε για μία περίπτωση εδώ όπου η μητέρα είχε χολόσταση και είχε ανεβασμένη γκάμα GT, πιθανώς κάποιες να έχουν και χολολιθίαση. Το πιο σημαντικό είναι αν έχουμε περίπτωση με χαμηλό γκάμα GT, που εκεί περιπλέκονται ακόμα περισσότερο τα περιστατικά, και φυσικά αυτά είναι που χρειάζονται ακόμα περαιτέρω διερεύνηση. Από το θέμα της θεωρίας, αν ένα παιδί γεννηθεί από μητέρα που έχει σαφή χολόσταση, θα πρέπει να το δει ο παιδίατρος σε κάποια στιγμή, εφόσον μεγαλώνει, είναι όλα καλά, το παρακολουθούμε συμπτωματικά μόνο αν υπάρχουν συμπτώματα, σε κάποια στιγμή, αν οτιδήποτε έχουμε ανησυχία, θα του κάνουμε μία εξέταση αίματος με τα υπατικά. Και από εκεί και μετά ξεκινάει το ταξίδι με την οικογένεια. Αν βρούμε κάτι, okay, ξέρουμε τι να κάνουμε. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά και με την αγωγή. Αν φτάσουμε κάποια στιγμή μέσω γενετικών αποτελεσμάτων, το παιδί είναι και ετεροζυγότης, στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ, έχει ένδειξη να του δώσουμε θεραπεία με ούξο διοξικολικ άσιντ, διότι πιθανώς να υπάρχουν κάποιες άλλες αλλοιώσεις γενετικές, οι οποίες δεν έχει βρει το εργαστήριο. Ακριβώς. Και εγώ θέλω να πω και ένα σχόλιο ότι από αυτό το περιστατικό μαθαίνουμε πόσο σημαντική είναι η ανάλυση DNA στην υπατολογία τελικά. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, παρότι έχουμε μεγάλες δυσκολίες στα νοσοκομεία να στείλουμε και να καλύψουμε τα έξοδα DNA. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι η ετεροζυγωτία στο ABCB4, γιατί είχαμε περιστατικά με νεογνά, με παροδική νεογνική χολόσταση, τα οποία δεν είναι ομοζυγότες, είναι ετεροζυγότες, καταλήγουν μετά μόνα τους και βελτιώνουν τη χολόσταση τρανσαμινάσης, αλλά τίθεται το ερώτημα, μήπως κρύβεται και μια δεύτερη μετάλλαξη που δεν την έχουμε ανιχνεύσει, ή η ετεροζυγωτία και μόνο μπορεί να εξηγήσει, να δημιουργήσει κάποιες τέτοιες ανομαλίες, και τι κάνεις με αυτό το περιστατικό? Και το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι να μην φοβόμαστε τη χορήγηση ουρσοφάλκ. Θα κάνουμε και μια συζήτηση, είμαι σίγουρα θα προκύψει αυτό και μετά την διάλεξη του Τάσου αργότερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.